ανάδειξε το, κυρία Κωνσταντίνα Δελαπόρτα, ζωγράφος και ποιήτρια. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα και σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε στην εκπομπή σας. Έχει γεννηθεί στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, να πούμε έτσι κάποια λίγα πράγματα, με σπουδές στην Κλώστο Υφαντουργία, ταπιτουργία, με υποτροφία στη Βαλάνη Επαγγελματική Σχολή Λιξουρίου. Έχει σπουδάσει όμως μοντελίστ στυλίστ. Έχει παρακολουθήσει λοιπόν μαθήματα ζωγραφικής σε σχολή της Αθήνας, αλλά σπουδάζει και αγιογραφία σε εργαστήρι της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Έχει βραβευτεί αρκετές φορές, νομίζω, έτσι είναι? Ναι, έχω πάρει πολλές τιμητικές διακρίσεις. Να πούμε ότι τελικά σας κέρδισε η ζωγραφική με άξονες, από ό,τι φαίνεται, μετά από όλα αυτά που έχετε κάνει. Ναι, η γεωμετρία. Να μας την αναλύσετε λίγο, ναι, τεχνική. Οι άξονες είναι διαγώνιες γραμμές, οι οποίες συγκλίνουν σε συγκεκριμένα σημεία και δημιουργούν ένα στυλιζαρισμένο αποτέλεσμα, σχεδιαστικά βεβαίως. Δημιουργούν επίσης το προοπτικό, που αυτό που βλέπουμε ως βάθος στους πίνακες. Mm-hmm. Συνήθως, τι χρώματα και σχέδια σας αφορούν, αλλά και τι θεματικές? Ναι. Το θέμα μου είναι πάντα η γεωμετρία και κάποιες φορές είναι συμβολικό. Mm-hmm. Τα χρώματα? Τα χρώματά μου είναι αρμονικά. Πάντα μ' αρέσουν τα έντονα χρώματα. Είναι αρμονικά και όλο το αποτέλεσμα είναι αισθητικά όμορφο και αρμονικό. Mm-hmm. Τουλάχιστον από ό,τι μου λένε όσοι βλέπουν τους πίνακες μου. Κατά κάποιο τρόπο αυτή όλη η χρήση της γεωμετρίας είναι μια εκλογικευμένη προσπάθεια, δεδομένου ότι και στη λογική επικρατεί το μέτρο και η τάξη. Ακριβώς. Ποια είναι η θέση της λογικής και της τάξης για εσάς έναντι του συναισθήματος? Από ό,τι φαίνεται, αυτό είναι που ψάχνετε. Ναι, υπάρχει η λογική, λειτουργούμε ως όντα με λογική και συναίσθημα. Μιλάμε όμως για δύο διαφορετικές λειτουργίες, οι οποίες όταν καθοδηγούνται από τη συνείδηση, ο άνθρωπος λειτουργεί με συνέπεια, συνέχεια και υπευθυνότητα. Η ενέργεια που εκπέμπουν οι πίνακές μου είναι θετική και αρμονική, βεβαίως. Έχετε εκθέσεις στην Ελλάδα, αλλά έχετε σκοπό να εκθέσετε και στο εξωτερικό? Οι υπάρχουσες συνθήκες δεν βοηθάνε τόσο για μια έκθεση στο εξωτερικό, αλλά με την πρώτη ευκαιρία, ναι, θα το κάνω. Θα εκθέσω στο εξωτερικό. Mm-hmm. Σε ποια χώρα λέτε? Μάλλον στο Τέξας. Έχετε ασχοληθεί και με την αγιογραφία όμως. Ναι. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο και αυτή την ενασχόληση? Παρακολούθησα μαθήματα σε σχολή της Αρχιεπισκοπής. Δεν έχω κάνει πολλές αγιογραφίες, αλλά με ενδιαφέρει το θέμα. Mm-hmm. Και συνεχίζω, βεβαίως. Ποια πρόσωπα συνήθως απεικονίζετε, την Παναγία, τον Χριστό? Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι άγγελοι και η Παναγία, ο Χριστός και... Όχι τόσο, δεν ζωγραφίζω τόσο πολύ Αγίους, όσο συγκεκριμένα τις μορφές, ναι, μάλιστα. Όμως, εκδώσατε και ποιητική συλλογή, ναι, με φιλοσοφικές θεματικές. Ναι. Θέλετε να μας διαβάσετε ένα ποίημα και να μας μιλήσετε έτσι λίγο και τη συλλογή αυτή? Πρόκειται να εκδώσω την πρώτη μου ποιητική συλλογή και θα σας διαβάσω τώρα ένα ποίημα. «Θάλασσα η ζωή ανταριασμένη, στο μονοπάτι αψηφάστη διδαχή, κουλούρα σειρματόπλεγμα πλεγμένη, στο ήθος της αρχόμενης κραυγής. Πού πας, πού αρμενίζεις την αλήθεια,
Το πάθος πάντα σε ταλαιπωρεί. Το ψέμα που σου έγινε συνήθεια ορίζει τη σοφία σου θαρρής. Και ένα άλλο, η αξία του τίποτα. Μες στη φουρτούνα που λιένει τα μπότσαλα, στις φωτιάς τα ποκαίδια, πάνω στη γη που πατάς με τόνα πόδι στην πέτρα και τ' άλλο στο χώμα, όρθια, οι ρηπές του ανέμου πήραν τα πέπλα σου μακριά, στο άγνωστο, γυμνή, με ένα ανίερο τίποτα στη σιωπή της ψυχής σου, με τα αντίδρο στο χέρι, μήτε σίδερο, μήτε τσάλι. Έψαχνες εν αγωνίως στην ανυπαρξία, ώσπου άρχισες να νιώθεις την αξία του τίποτα. Να βλέπεις πίσω από τις αιτίες. Τι να βλέπεις πίσω από τις αιτίες? Κάθε αποτέλεσμα έχει μια αιτία. Σαφώς. Σε οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μας. Για αυτή την αιτία μιλάω. Και το ψέμα που σου έγινε συνήθεια... Οι περισσότεροι άνθρωποι λειτουργούν με το ψέμα, συνήθως με τα κατασυνθήκην ψεύδι. Σίγουρα αυτό είναι μία συνήθεια. Και νομίζω ότι όλοι σχεδόν οι άνθρωποι έχουν αυτή τη συνήθεια, εκτός αν λειτουργούν ως συνειδητά όντα. Οπότε, εκεί, λόγω της επίγνωσης, αποφεύγουν το ψέμα. Άρα προσπαθείτε να μας δώσετε ένα μήνυμα μέσα από τα ποίηματα, έτσι? Ναι. Ένα μήνυμα ηθικής ουσιαστικά και σωστού, να πράττει κάποιος σωστό, δηλαδή να πράττει αυτό το οποίο του υπαγορεύει η αλήθεια του και όχι να εναρμονίζεται με το ψέμα, όπως ακριβώς πάνε όλοι πίσω από τα ψέματα. Σωστά? Ναι, με το ψέμα μόνο δεν εναρμονίζεται κανείς. Μα δεν έχει, γίνεται δεύτερη φύση έχει. Του πλέον και μια εικονική πραγματικότητα. Ναι, δεν είναι θέμα αρμονίας. Ναι, εναρμονίζεται σε εισαγωγικά. Δυσαρμονίας. Σε εισαγωγικά. Και ένας άνθρωπος ο οποίος ψάχνει την αρμονία όπως εσείς και την τάξη, σίγουρα κάτι τέτοιο θα μπορούσε να το ανοιχθεί. Γι' αυτό το λόγο φαντάζομαι και το συζητήσατε. Κάποια άλλη θεματική η οποία σας ενδιαφέρει έτσι, και θα ήταν κοινή στα έργα τα ποιητικά ίσως και σε έργα ζωγραφικής. Στη ζωγραφική ασχολούμαι τώρα με αυτό το είδος της τέχνης, το γεωμετρικό, το οποίο είναι δικό μου. Τα έργα μου τα δημιουργώ από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο το βλέπουμε σε πάρα πολλά μοτίβα και στις εκκλησίες, σε πλακάκια, σε κάγκελα, στις μαντάλες. Νομίζω ότι ξέρετε τι είναι οι μαντάλες. Να μας το πείτε. Είναι αυτά τα σχέδια που δημιουργούν οι μοναχοί του βουδισμού με άμμο, με χρωματιστή άμμο και είναι γεωμετρικά. Και από τα αγρογλυφικά. Όλα αυτά είναι γεωμετρία και εγώ, εμένα με ενδιέφερε πάντοτε η γεωμετρία της φύσης. Βλέποντας και αυτά τα σχέδια και τα σχήματα, τα μοτίβα που βλέπουμε, έτσι δημιούργησα το γεωμετρικό σχέδιο από το οποίο δημιουργώ τους πίνακές μου. Εκθέσατε και τελευταία με την κυρία Χριστίνα Ιακωβίδου Μυτιλινέου κάποια έργα σας. Με την Χριστίνα είμαστε φίλες και... πολύ συχνά εκθέτουμε μαζί. Δεν υπάρχει κάποιος κοινός άξονας, ο καθένας δείχνει τα δικά του πράγματα. Συνήθως έτσι, σε ομαδικές εκθέσεις εκθέτουμε έργα μας. Με το καλό λοιπόν και καλή συνέχεια σε όλα τα υπόλοιπα που έχετε προγραμματίσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ.